Έχω κι εγώ ένα όνειρο για να σας καταπλήξω, και μέσα από τα μάτια μου τον κόσμο να σας δείξω. Η απόφαση να ιδρυθεί η Κλισέπ Φοραμαία πάρθηκε μετά από σκέψη ετών, αναλαμβάνοντας τεράστια ευθύνη για την επίτευξη σκοπού της. Το όραμα της Φοραμαία είναι κοινοφελές και καινοτόμο, και η διαδρομή προς την επίτευξή του γνωρίζω εκ των προτέρων πως δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, όπως άλλωστε δεν είναι καμία διαδρομή που πρέπει να σηκώσεις το ανάστημά σου. Είμαι παιδί, είμαι άγγελος, κι ήρθα να σε διδάξω. Έμαθα να αγωνίζομαι εντός αλλά και εκτός γηπέδου και να συμμετέχω σε αναμετρήσεις που τις περισσότερες φορές απαιτούσαν δύναμη, ψυχή και σκληρή προετοιμασία. Έχω κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια εδώ και πολλά χρόνια, όμως ποτέ δεν ξέχασα τι θα πει αγωνίζομαι με σκοπό τη νίκη και μόνο αυτή. Γι' αυτό και αισθάνομαι πως ήρθε πλέον η ώρα να συμμετέχω σε έναν αγώνα διαφορετικό από τους άλλους. Σε έναν αγώνα που η ζωή με έφερε να γνωρίζω τόσο καλά όσο και οι υπόλοιποι γονείς που βρίσκονται στη δική μου θέση και το δίνουν καθημερινά για τα παιδιά τους. Σε αυτόν τον αγώνα ζωής και δικαιωμάτων που πρέπει να δοθεί και να πάρει η συγκεκριμένη διαφορετικότητα επιτέλους στη θέση που της αρμόζει στην κοινωνία μας. Είμαι παιδί, είμαι άγγελος, κι ήρθα να σε διδάξω. Το μόνο εγώ που σου ζητώ είναι αποδοχή. Το παιδί μου ο Χρήστος Μαυράκης με έμαθε να βλέπω τον κόσμο μας μέσα από τα δικά του μάτια, και το μόνο που με λυγίζει τελικά είναι να νιώθω πως ο Χρήστος βασανίζεται ψυχικά όταν αντιλαμβάνεται αυτό που νιώθουν κάποιοι την ώρα που τον αντικρίζουν. Η αποδοχή της διαφορετικότητας των παιδιών μας από μια κοινωνία άφιλη προς τους ανθρώπους με αναπηρία έγινε σκοπός μου, όπως και η καταγραφή των πραγματικών αναγκών των οικογενειών που έχουν παιδιά με αναπηρία μέσω της έρευνας που θα ακολουθήσει από τη Φόρα ΜΕΑ. Γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό είμαστε όλοι εμείς εδώ, για να ενώσουμε τη φωνή μας και να βγούμε νικητές όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα που έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και χρόνια. Γιατί αν κάποιος δεν γνωρίζει το πρόβλημά σου, ειλικρινά δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσει τη λύση. Ας γίνει λοιπόν η αρχή και ας γίνουμε όλη μια ομάδα που το τείχος της δεν θα το τρυπήσει ποτέ κανένας. Είναι στο χέρι μας για το καλό των παιδιών μας. Για τότε που δεν θα έχουν το δικό μας χέρι να τα στηρίζει. Τη διαφορετικότητα δεν είναι.